Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12 και οι καμπάνες της εκκλησίας της Ζακύνθου χτύπουν πένθυμα για την Αγία Σοφιά. Πενθούμε και θα πενθούμε μία ζωή για την Αγία Σοφιά, διότι είναι ελληνική και θα μείνει ελληνική. Πώς νιώσατε τώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες? Σαν να είναι κάποιο πρόσωπο δικό μου, δικό μου πρόσωπο να πεθαίνει. Τι πάει τον χριστιανισμό? Ο Τούρκος δεν έπρεπε κανονικά μέσα στη χριστιανική εκκλησία να κάνει τέμενο. Αλλά ο λαός και οι λαοί δεν υποστήριξαν. Καταλάβατε? Τι να πω, κάνει ό,τι θέλει αυτό. Δεν ακούει κανέναν. Ούτε Ευρώπη ακούει, ούτε Αμερική, δεν τίποτα. Αλλά η Παναγία, η Αγία Σοφία θα τον τιμωρήσει. Λείπουμε στην Ευρώπη. Πού είναι η Ευρώπη? Πού είναι οι Αμερικάνοι που είμαστε στην Αμερική, υποτίθεται? Άλλος από το Γάλλο δεν είναι, ενδιαφέρεται και ένα άλλο. Θέλουμε και εμείς οι Έλληνες. Την Κύπρο γιατί τη χάσαμε? Από εμάς. Με την Χούντα που έκαναν και τέτοια. Εμείς, φταίμε και εμείς. Αλλά αυτή τη στιγμή η Αγία Σοφιά είναι παγκόσμιο μνημείο της Χριστιανός Ζήγης. Πού είναι να επέμβουν οι Χριστιανοί δυναμικά? Πού είναι η Ευρώπη? Είναι συμφέροντα, αγαπητέ μου. Πάνω από όλα τα συμφέροντα, δυστυχώς. Και είμαστε, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Και άμα, και είμαστε και ένας λαός απίθαρχος. Αυτά έπρεπε να το προλαβαίνουμε από πριν. Πολλά πράγματα έχουμε χάσει. Και τη Μικρασία και την Κύπρο και μην χάσουμε και τα νησιά μας ακόμα.